εις το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κηλίδος και, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών σήμερον τη σωτηρία σημών το κεφάλαιον και του απεώνος μυστηρίου η φανέρωσης, ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται, διό και αυτό, τι Θεοτόκο βοήσομεν, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά Σου. Χαίρετε αδερφοί μου, εύχομαι να είστε όλοι καλά, με αφορμή την αυριανή γιορτή του Ευαγγελισμού, θα ήθελα έτσι να σας απευθύνω λίγα λόγια μέσα από την καρδιά μου και πρώτα απ' όλα τις ευχές να έχουμε κι εμείς καλή ελευθερία εσωτερική από κάθε νοητό τύρανο που μας βασανίζει και που έχει υποδουλώσει την ύπαρξή μας και ξέρετε ποιος είναι αυτός ο νοητός τύρανος, είναι ο διάβολος και τα πάθη τα οποία μας κρατούν υπόδουλους. Και απ' την άλλη μεριά να πω σε όλους Καλή Ανάσταση γιατί ο Ευαγγελισμός της Παναγίας μας μέσα στη Σαρακοστή μας μηνύει την έλευση του Σωτήρα ο οποίος έρχεται γεννάται εκ Παρθένου Μαρίας και Πνεύματος Αγίου και μεγαλώνει κατά άνθρωπον και περνάει όλα αυτά τα σκαλοπάτια της θεϊκής οικονομίας για να φτάσει στην Ανάσταση και να μπορέσει μέσα από αυτή τη δική του Ανάσταση να αναστήσει και όλους εμάς τους τεθανατωμένους στη αμαρτία. Έτσι λοιπόν καλή λεφταριά και καλή Ανάσταση σε όλους μας. Να πούμε ότι η εορτή του Ευαγγελισμού είναι από αυτές που χαρακτηρίζονται δέσποτο-θεομητορικές γιορτές. Είναι και δεσποτική εορτή γιατί γιορτάζουμε την σάρκωση μέσα στην μήτρα, μέσα στην κοιλιά της Παναγίας μας του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Υιού και Λόγου του Θεού, ταυτόχρονα με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος και την αγγελία που έφερε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στην Παναγία μας, αλλά και με την ελεύθερη συγκατάθεσή της. Βλέπουμε ένα μέγα μυστήριο. Απ' τη μια λοιπόν σαρκούται μέσα στην κοιλιά της Παναγίας μας ο Χριστός και απ' την άλλη είναι και θεομητορική γιορτή, γιατί γιορτάζει και η Παναγία, γιατί αυτό είναι ό,τι ευτυχέστερο τη συνέβη. Το γεγονός ότι μέσα της συνέλαβε εκ Πνεύματος Αγίου τον Υιό και Λόγο του Θεού. Βλέπουμε ένα μυστήριο το οποίο ου φέρει έρευνα, σιωπή τιμάται, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τι και πώς συμβαίνει σε αυτή τη διαδικασία που περιγράφεται στο Ευαγγέλιο, αλλά μπορούμε να κρατήσουμε κάποια στοιχεία από όλο αυτό το μυστήριο. Και εκείνο που διαλέγω να κρατήσω ιδιαιτέρως είναι η πίστη της Παναγίας μας που την κάνει υπάκουη στο Θεό, στο θέλημα του Θεού. Στο πρόσωπο της Παναγίας μας έχουμε την ελεύθερη συγκατάθεση ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους στο να έρθει ο Χριστός για να σωθεί ο κόσμος για να σώσει τον άνθρωπο. Βλέπουμε την Παναγία μας ως εκπρόσωπός μας να συγκατατίθεται σε κάτι που της λέει ότι θα γίνει ο Άγγελος, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και το οποίο κατά τα ανθρώπινα είναι παράλογο, είναι τρελό, είναι ασύλληπτο, δεν μπορεί η ανθρώπινη διάνοια να, να το δεχθεί. Και βλέπουμε από τη μια μεριά να καταθέτει τις λογικές ενστάσεις της, να λέει ο Αρχάγγελος θα γεννήσει παιδί και αυτό το παιδί θα είναι ο λυτρωτής, θα είναι ο σωτήρας. Και του λέει Παναγία πώς θα γίνει αυτό αφού δεν έχω σχέση με άνδρα, δεν έχω ποτέ βρεθεί σε μίξη σαρκική με κάποιον άνδρα. Και της λέει ότι αυτό θα γίνει εκ πνεύματος Αγίου. Και εδώ είναι το μεγαλείο της Παναγίας μας που υπερβαίνει όλες τις λογικές ενστάσεις, όλα τα λογικά προσχήματα, κάθε τι θα μπορούσε να την αναδείξει ολιγόπιστη και ανυπάκουη στο θέλημα του Θεού. Και λέει «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Αυτό είναι η πιο μεγαλειώδης πράξη της Παναγίας μας και η σωτηριοδέστερη πράξη της που αφορά όλους εμάς. Βρέθηκε ένας άνθρωπος με τέτοια πίστη και τέτοια παράδοση στο θέλημα του Θεού που αυτός ο άνθρωπος γίνεται αιτία και αφορμή να γεννηθεί ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Βλέπουμε λοιπόν την Παναγία μας να καταθέτει την πίστη, την πίστη στο μυστήριο, την πίστη στην παντοδυναμία του Θεού, την πίστη στο γεγονός ότι όπου γαρ βούλεται Θεός νικάτε φύσεως τάξεις και καταθέτει αυτή την πίστη και αυτό την οδηγεί κατευθείαν σε υπακοή. Όποιος λέει εμένα με αγαπάει, όποιος εμένα με πιστεύει, αυτό στηρεί τις εντολές μου και δέχεται την εντολή η Παναγία του Θεού αδιαμαρτύρητα και παραδίδεται στο Άγιο θέλημά Του. Αυτή η πίστη η οποία είναι ένα φαινόμενο θα λέγαμε, ιδιαίτερο σε όλους τους μεγάλους ανθρώπους που πέρασαν από την ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Βλέπουμε ήδη από την Παλαιά Διαθήκη τον Αβραάμ Πάρε λέει ο Θεός τον Αβραάμ του συγγενείς σου, την οικογένειά σου, πάρε τους δούλους σου, τα υποστατικά σου, τα ζώα σου και προχώρα να σε στείλω σε γη που θα σου δείξω και το σπέρμα σου λέει θα πληνθυνθεί ως η άμμος της θαλάσσης. Και δεν γυρνάει να πει τίποτε ο Αβραάμ, αλλά πίστη παρόκισεν. Με την πίστη του τον βλέπουμε να προχωράει και να τον οδηγεί ο Θεός και σε κάθε του βήμα να είναι προστάτης και βοηθός του και να του δείχνει το επόμενο βήμα. Με την πίστη στο Θεό βγήκε ο Μωυσής και πήρε τους Εβραίους, τον Ισραηλιτικό λαό, στην Αίγυπτο, από την Αίγυπτο και τον πήγε στην έρημο και από την έρημο τον οδήγησε στη γη Χανάν με μόνο εφόδιο την πίστη, την πίστη στις εντολές του Θεού και με μία πραγματική, πραγματικά διαλεκτική σχέση με το Θεό, ο Μωυσής καθοδηγείται σε κάθε του βήμα. Πώς θα πιούνε νερό, πώς θα χορταστεί η πείνα των ανθρώπων, πώς θα γλιτώσουν από το δηλητήριο των φιδιών που τους τσιμπούσαν, πώς θα πορευτούν, με ποιες εντολές, πώς θα νικήσουν τους αμαλικίτες, πώς θα ρίξουν τα τείχη της ιεριχού. Όλα, όλα, όλα ήταν κάτω από την καθοδήγηση του Θεού βλέπουμε και αργότερα στην Καινή Διαθήκη του Θεού μας πως με την πίστη στο Θεό οι Απόστολοι, οι Άγιοι, οι Ιεράρχες, οι Όσοι, οι Ομολογητές, οι Μάρτυρες της πίστεώς μας οδηγούνταν σε κάθε τους βήμα στη ζωή τους. Κανένας τους δεν είχε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο. Κανένας τους δεν είχε μεγαλο, μεγαλεπίβολα σχέδια και μεγαλόπνοα σχέδια και προοπτική δεκαετίας και εικοσαετίας στη ζωή του. Όλοι τους ζούσαν την κάθε ημέρα σαν αν η πρώτη και σαν αν η τελευταία. Όλοι τους ήταν παραδομένοι στο θέλημα του Θεού και ασκούνταν στο να παραδίδονται καθημερινά. Παρόλα τα λογικά επιχειρήματα που μπορεί να βγαίναν στο μυαλό τους περί του αντιθέτου. Βλέπουμε λοιπόν την πίστη να είναι ένα μεγάλο προνόμιο για όποιον θέλει να έχει σχέση με το Θεό. Την πίστη να είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο να υπολογίζει το Θεό στη ζωή του σε ένα πρόσωπο υπαρκτό και να έρχεται σε διάλογο μαζί του. Γιατί πώς θα κάνουμε προσευχή αν δεν έχουμε πίστη. Πολλές φορές μιλάμε για προσευχή. Βλέπω και τώρα με αφορμή την μεγάλη μάστιγα αυτή του κορονοϊού να μιλάμε για το να μείνουμε στο σπίτι μας και να κάνουμε προσευχή. Και ταυτόχρονα πολλές φορές προδιδόμαστε γιατί ενώ μιλάμε για την προσευχή, δεν έχουμε επιδείξει την πίστη μας πρωτύτερα. Όταν φοβάμαι να πάω να κοινωνήσω και δυστυχώς πρέπει να το πούμε, είναι αλήθεια. Πολλοί συνάνθρωποι μας και χριστιανοί ορθόδοξοι, ενώ τους δίδεται η ευκαιρία να κοινωνήσουν, όχι σπάζοντας τα απαγοραυτικά μέτρα της κυκλοφορίας, αλλά με το να πάει ακόμη και ο ιερέας στο σπίτι να τους κοινωνήσει, αρνούνται τη Θεία Κοινωνία προδίδοντας ολιγοπιστία και απιστία σε σχέση με το μυστήριο. Πώς η προσευχή αυτών των ανθρώπων θα φτάσει στο θρόνο του Θεού. Πώς θα μιλάμε με το Θεό όταν εμείς οι ίδιοι δεν τον πιστεύουμε πολλές φορές. Βλέπουμε λοιπόν την πίστη να προηγείται και της προσευχής και της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Αν δεν αισθανόμαστε ότι ο Θεός μας είναι παρόν και είναι παρόν για τον καθένα από μας ξεχωριστά και ακούει τον καθένα από μας ξεχωριστά και μιλάει με τον καθένα από μας ξεχωριστά τότε όλα τα υπόλοιπα είναι περιτά. Βλέπουμε την Παναγία μας ως, με, ως ένα μέγα πρότυπο πίστεως. Μέγα πρότυπο πίστεως και υπακοής και μάλιστα μια υπακοής που οδηγεί σε ελευθερία. Γιατί μέσα από την υπακοή της Παναγίας μας ο άνθρωπος ελευθερώθηκε από τη μόνιμη και σκοτεινή δυναστεία του διαβόλου, από την τυραννία του διαβόλου και της φθοράς και του θανάτου. Μέσα από τα σπλάχνα της Παναγίας μας πηγάζει η Ανάσταση, πηγάζει η σωτηρία όλου του κόσμου και αυτό έρχεται μέσα από μια υπακοή που γίνεται λόγω της μεγάλης πίστης στον Άγιο Θεό μας. Βλέπουμε λοιπόν να μας προκαλεί η Παναγία σήμερα. Να μας προκαλεί και να μας μιλάει για την πίστη και να μας μιλάει και για την ελευθερία που είναι αποτέλεσμα της πίστεως. Ο πιστός άνθρωπος δεν είναι ποτέ υπόδουλος. Ο πιστός άνθρωπος δεν είναι ποτέ κάτω από το κράτος του φόβου, του απόλυτου φόβου. Και αν φοβάται προς στιγμή βρίσκει μέσα από την πίστη τη δύναμη να ξεπερνά το φόβο του. Και αν ο άνθρωπος δηλιάζει, γιατί όλοι δηλιάζουμε, βρίσκει μέσα από την πίστη τη δύναμη να γίνεται και πάλι ατρόμητος. Και αν ο άνθρωπος φοβηθεί το θάνατο ή το μαρτύριο ή οτιδήποτε, μέσα από την πίστη βρίσκει τον τρόπο να σταθεί ως παλικάρι του Χριστού μπροστά σε οποιαδήποτε δύσκολη περίσταση. Σήμερα λοιπόν, ιδιαίτερα στις συνθήκες που ζούμε, Αναμετριέται η πίστη μας. Αναμετριέται η πίστη μας με την απιστία μας. Αναμετριέται το ανθρώπινο κομμάτι της αδυναμίας που κουβαλάμε όλοι μέσα μας με την παντοδυναμία του Θεού στην οποία είτε πιστεύουμε είτε δεν πιστεύουμε. Μεσοβέζικες λύσεις και καταστάσει δεν υπάρχουν σε αυτό, το, σε αυτό το πράγμα. Ή πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Η ολιγοπιστία δείχνει απιστία. Κακά τα ψέματα. Και αν πιστεύσει ο άνθρωπος τότε πραγματικά είναι ελεύθερος γιατί τον πιστό άνθρωπο δεν τον βάζει κάτω ούτε αυτός ο θάνατος. Γιατί ο πιστός άνθρωπος πιστεύει στην αθανασία, πιστεύει στην αιωνιότητα, πιστεύει στην αιώνια βασιλεία του Θεού και στην συγκοινωνία του με το Χριστό συμπάση της Αγίας και ζει πάντοτε ως αθάνατος. Ζει ως ένας άνθρωπος που δεν τον νοιάζει ο θάνατος. Αυτό το πράγμα έχει εκλείψει πάρα πολύ. Λίγοι είναι οι άνθρωποι που στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, όχι σήμερα, αλλά και σε όλη αυτή τη φαύλη εποχή που ζούμε. Και ούτε μόνο σε σχέση με τον κοροναϊό, αλλά σε σχέση με όλα όσα περνάμε. Βλέπετε η καλοζωία, η αν είναι δυνατόν ε, αθανασία μας να μην πεθάνουμε ποτέ με βιολογικό θάνατο, είναι ένας στόχος. Εκεί στοχεύουν οι, όλες αυτές οι, οι διαφημίσεις για υγιεινά ε, τρόφιμα, για τα καλλιντικά μας, να μην φθαρεί η επιδερμίδα μας, τα γυμναστήρια για να είμαστε υγιείς και να είμαστε πάντοτε νέοι. Ε, ε, ακόμη και προϊόντα υπάρχουν που αυτοδιαφημίζονται ως ε, προϊόντα που φέρνουν μια διαπαντός ζωή. Forever, σου λέει, living products. Έτσι μου έρχεται κάτι πρόχειρα στο μυαλό. Αυτό τι σημαίνει. Ότι ο άνθρωπος αναζητά μεν την αθανασία, αλλά την αναζητά με λάθος τρόπο. Θέλει να αποφύγει τον θάνατο που είναι διάβαση εκ του θανάτου στη ζωή, επειδή δεν πιστεύει. Αν όμω ο άνθρωπος πίστευε, θα ήταν έτοιμος για το θάνατο την κάθε στιγμή. Και θα ήταν έτοιμος να περάσει στην αθανασία δια της πίστεως. Όταν όμως η πίστη αυτή εκλείπει ή φιλορροεί μέσα στις υπάρξεις των ανθρώπων, τότε πραγματικά βλέπουμε να κλονίζεται ο άνθρωπος και στην ιδέα και μόνο ότι κάποια στιγμή θα κλείσει τα μάτια του. Βλέπουμε από τη μια την Παναγία μας και ντροπιαζόμαστε. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε και λίγο πιο πίσω στην ιστορία, 25η Μαρτίου, και 22η Δευτέρα και 23η πιο πριν στην Καλαμάτα και λίγο αργότερα σε άλλα μέρη, του 1821 ένα ολόκληρο γένος με σύμμαχο την πίστη πραγματικά και την απο, απογοήτευσή τους και την απελπισία τους από την κατάσταση που κυριαρχούσε να κάνει μια ηρωική έξοδο. Μια έξοδο προς την ελευθερία, μια έξοδο προς τη ζωή, μια έξοδο προς την αξιοπρέπεια και την τιμή. Βλέπουμε ανθρώπους, απλούς, αγράμματους ίσως, αλλά γεμάτους από ψυχή και γεμάτους από Χριστό, να λένε, όπως ο Κολοκοτρώνης, ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της πατρίδος και δεν την παίρνει πίσω και να πέφτουν στα πεδία των μαχών ατρόμητοι. Να ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια, βλέπουμε γυναίκες, μικρά παιδιά, έφηβους, να γίνονται μπροστάριδες του αγώνα, χωρίς να έχουν ούτε υπεροπλία, ούτε ισχυρές συμμαχίε ούτε τίποτε. Αλλά να έχουν κρατεά συμμαχία και προστασία την υπεραγία Θεοτόκο. Βλέπουμε στα παιδιά των μαχών να γίνονται λειτουργίες, να τους κοινωνάνε οι παπάδες, να τους βγάζει εγκύκλιο ο παλαιόν πατρόν Γερμανός να σταματήσουν την νηστεία για να μπορούν να κρατήσουν το όπλο γιατί από μόνοι τους δεν σταματούσαν την νηστεία οι αγωνιστές. Νηστεύαν, είχαν ευσέβεια, είχαν ασκητικότητα και προσπαθούσαν να είναι κοντά στο θέλημα του Θεού. Βλέπουμε δεκάδες και εκατοντάδες αρχιερείς, ιερείς, ιερομονάχους, μοναχούς και διάκους να κάνουν μια υπέρβαση να ξεφεύγουν από το λειτουργήμα του, που είναι λειτουργήμα αγάπη και ειρήνη και καταλλαγή, και να αναγκάζονται να σταθούν δίπλα στα παιδιά του, ω όμοιο προ όμοιο, και να κρατήσουν και εκείνη το σπαθί και τον τουφέκι για να αγωνιστούν όλοι μαζί για την ελευθερία τη πατρίδο, ούτω ώστε οι μετά από αυτού να μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα στι Εκκλησίε να μπορούν να χτυπάνε τις καμπάνες, να μπορούν να μαθαίνουν γράμματα ελληνικά και χριστιανικά, να μπορούν να στήσουν ένα κράτος χριστιανικό, ρωμαίικο, το οποίο, στο οποίο θα δοξαζόταν το όνομα της Αγίας Τριάδος. Βλέπουμε ήδη από τα πρώτα συντάγματα του αγώνα, από τις εθνοσυνελεύσεις των Καλτεζών και μετά, να γίνεται από την αρχή λόγος για το όνομα της Αγίας Τριάδος να στείνονται όλα εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Βλέπουμε να χαρακτηρίζεται ως Έλληνας όποιος πιστεύει Ορθοδόξος και Ανατολικός. Να είναι το μοναδικό κριτήριο πολιτογράφησης τα λέγαμε στο νεοσύστατο κράτος που ελευθερώνεται μέσα από τα σπαθιά και τα καρδιοφύλια των αγωνιστών μόνη η Ορθόδοξη πίστη γιατί είχαν ζήσει στο πετσί του ότι όποιος ήταν ορθόδοξος ήταν δικός τους, ενώ όποιος ήταν αλόπιστος ήταν ενάντιος, ήταν εχθρός και πάντοτε τους επιβουλευόταν. Μας προκαλεί η ιστορική συγκυρία. Μας προκαλούν οι αγωνιστές του 21. Μας προκαλεί ο Παπαφλέσας, ο Διάκος, ο Γερμανός, ο Γρηγόριος ο Πέμπτο που απαγχωνίζεται έξω από, τα, από το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη για να δείξουμε κι εμείς κάτι από τη δική μας πίστη, από τη δική μας αγέροχη στάση απέναντι στο θάνατο, απέναντι στη φθορά και απέναντι στο διάβολο. Μας προκαλούν και μας λένε ότι κοιτάξτε έτσι κι αλλιώς θα πεθάνετε, τουλάχιστον να έχετε έναν καλό λόγο για να πεθάνετε και μας προκαλούν σε αθλήματα υπέροχα, αθλήματα θαυμαστά, αθλήματα της πίστεως. Μα λένε να δείξουμε την πίστη μας και να τη δείξουμε έμπρακτα. Να ζήσουμε με την πίστη μας την υπέρβαση κάθε αδιεξόδου. Και να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαφορά σε μια εποχή που θέλει τη λύση στα προβλήματα να προέρχεται μόνο και μόνο από λογικού κανόνε. Από πρωτόκολλα αντιμετώπιση πανδημιών, από ενδεχόμενε ε, γεωστρατηγικές μελέτες που δείχνουν τι και πώς μπορεί να γίνει σε σχέση με τους γειτόνους μας, από μελέτες νομοτεχνικού χαρακτήρα που δείχνουν ποιοι νόμοι μπορεί να βοηθήσουν την κοινωνία μας σε όλα τα επίπεδα, από οικονομικές μελέτες που μας δείχνουν πώς θα ξεφύγουμε από την οικονομική κρίση. Όλα αυτά τα βλέπουμε, τα ξέρουμε, τα σεβόμαστε, είναι ανθρώπινα και πρέπει να γίνονται, αλλά οι ήρωές μας, η Παναγία μας περιμένει να δει και κάτι παραπάνω από μας. Να δει και την πίστη μας. Την πίστη τη ζωντανή που πιστεύει ότι μπορεί ο Θεός να μετακινήσει και βουνά. Αν εμεί έχουμε κόκο συνάπεο. Μία πίστη ως κόκο συνάπεο. Σαν ένα μικρό συναπόσπορ να είναι η πίστη μας. Ο Θεός τότε θα μετακινήσει και τα βουνά για χάρη μας. Ο Θεός κάνει υπακοή στον πιστό άνθρωπο. Όταν δει άνθρωπο να ξεπερνάει την ανθρώπινη λογική του, να ξεπερνάει όλα αυτά που ζαλίζουν το μυαλό πολλέ φορές και το, και το έχουν εχμάλωτο σε μια λογική που δεν οδηγεί πουθενά πάρα πολλέ φορές, να ξεπερνάει τη λογική και να στρέφεται προς το Θεό ελεύθερα και να του λέει έλα στη ζωή μου και ρύθμισε τα πράγματα, τότε ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο του κάνει το χατήρι. Σκύβει και πάει κάτω από αυτόν τον άνθρωπο και του λέει τι θέλεις να σου κάνω και ό,τι θέλει ο άνθρωπος του το κάνει. Πόσες φορές έχουμε δει τους Αγίους της Εκκλησίας μας να λένε στο Θεό τι πρέπει να γίνει και ο Θεός να τους κάνει υπακοή. Πόσες φορές η Παναγία μας δεν αλλάζει τα σχέδια του Θεού. Θα έχετε αντικρίσει την εικόνα της Παναγίας της παραμυθίας είτε την ίδια είτε αντίγραφό τη που υπάρχει στη το πεδίο επάνω στο Αγίο Εκεί ο Χριστό έχει πάρει απόφαση να αφήσει του μοναχού να δεχθούν επιδρομή από του πειρατέ και να του καταστρέψουν γιατί είχαν πέσει σε ραθυμία και η Παναγία γυρνάει και του ειδοποιεί. Και όταν πάει να τις κλείσει το στόμα, τραβάει ευγενικά το χέρι του Χριστού από το στόμα τη για να του ειδοποιήσει και να σωθούνε. Και ο Χριστός κάνει υπακοή στην Παναγία μας. Γιατί, γιατί εκείνη είχε παραδοθεί ολοκληρωτικά στο θέλημα του Ιού τη και Θεού τη, και γι' αυτό το λόγο και ο Υιός την τιμά και την ακούει και την υπακούει πολλές φορές. Γιατί ο, Χριστός μας, ο Θεός που πιστεύουμε είναι η άκρα ταπείνωση. Είναι εκείνο που αλλάζει και τα σχέδιά του για χάρη λίγων. Ας προσπαθήσουμε όλοι μας να γίνουμε εμείς αυτοί οι λίγοι που θα ζήσουμε όλα τα προβλήματα, όλες τις κρίσεις, όλα όσα μας περιβάλλουν με πίστη, με θάρρος, με υπομονή και επιμονή και με έντονη ελπίδα στην παντοδυναμία του Θεού. Πάρα πολλές εκκλήσεις γίνονται για προσευχή, για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Η Ιερά Σύνοδος μας έχει πει 10 με 10 και 4 να κάνουμε προσευχή το βράδυ. Αυτή την Παρασκευή που μας έρχεται όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους θα κάνουν αγρυπνία. Θα ξεκινήσουν από πολύ νωρίς, από τις 9 και θα πάνε μέχρι τις 3-4 το πρωί ανάλογα με το τυπικό της κάθε μονής. Εμείς θα πρέπει να συντονίσουμε θα λέγαμε τις προσευχές μας με τις προσευχές όλων των αδελφών μας και να κάνουμε ένα τείχος, μία ομπρέλα προσευχητική πάνω από τον τόπο μας και από ολόκληρο τον κόσμο και να ζητήσουμε να έρθει η χάρη της Παναγίας μας, να έρθει η παντοδυναμία του Ιού της και Θεού μας και να μας βγάλει από τα διέξοδα. Οι γιατροί θα κάνουν τα δικά τους, το κράτος θα κάνει τα δικά του, αλλά και εμείς θα κάνουμε τα δικά μας. Και τα δικά μας είναι αυτά, αυτά μπορούμε να κάνουμε. Κλείστε λίγο τις τηλεοράσεις, άστε τα δελτία ειδήσεων, τα οποία δυστυχώς δεν μας βοηθάνε στην πίστη, μας οδηγούν σε ένα πανικό και σε ένα τρόμο, ο οποίος δεν είναι καλός σύμβουλος σε αυτές τις περιστάσεις και ας ανοίξουμε τα χέρια μας ορθά στην αγκαλιά του Χριστού μας και ας τον αφήσουμε να μας πάρει εκείνος αγκαλιά και να μας περάσει αντίπερα, να μας περάσει από τα δύσκολα στα ευχάριστα να μας περάσει από τα προβλήματα στη λύση των προβλημάτων. Από το αδιέξοδο στο διέξοδο που θα δημιουργήσει η δική του παντοδυναμία. Ας αφήσουμε τον Χριστό να ενεργήσει. Αδελφοί μου, καιρός του ποιήσε το Κυρίο. Λέμε οι ιερείς μεταξύ μας, λέει ο διάκονος προς τον ιερέα συγκεκριμένα, πριν βάλουμε ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό το καιρό του ποιήσε το Κυρίο σημαίνει ότι ήρθε καιρός να ενεργήσει ο Κύριος. Αυτό το Κυρίο είναι δοτική υποκειμενική στο απαρέμφατο ποιήσε. Ήρθε λοιπόν ο καιρός, καιρός εστί, για να ενεργήσει ο Κύριος. Ας του επιτρέψουμε να ενεργήσει. Ας ελκύσουμε την ενέργειά του, τη δύναμή του, την παντοδυναμία του, το θαύμα που μπορεί να γίνει για όλους μας, με το να πιστέψουμε απόλυτα σε Αυτόν και στην πρόνοια που έχει για μας και να αφαιθούμε στο Άγιο Θέλημά Του. Και προσπαθήστε όπου και όπως μπορείτε να κοινωνάτε το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Οι παπάδες έχουμε ελεύθερο κυκλοφορίας από τις Μητροπόλεις στα χαρτιά μας. Θα έρθουμε στα σπίτια σας να σας κοινωνήσουμε. Ανοίξτε τις πόρτες σας στο Χριστό. Δεν σας καλώ σε καμία επανάσταση και σε καμία κατάλυση των όποιων μέτρων έχει λάβει η κυβέρνηση αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο και γίνεται και μπορούμε να το κάνουμε Μη μένετε ακοινώνητοι μην επιτρέπετε στο διάβολο να κατακλείσει τις ψυχές σας και να σας γεμίζει από, τρόπο, από τρόμο και πανικό ζήστε με το Χριστό και αντιμετωπίστε όλες αυτές τις δυσκολίες τρώγοντας το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας βάζοντα το Χριστό μέσα στην ψυχή σα, μέσα στο σώμα σα, μέσα στην καρδιά σα, μέσα στη διάνοιά σα και εκείνο είναι το κλειδί για να περάσουμε από αυτό το σκοτάδι του θανάτου στην Ανάσταση η οποία έρχεται και έρχεται σύντομα. Εύχομαι σε όλους σας καλή Ανάσταση, θα και ειρηνεύετε και πάνω απ' όλα πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε να είστε καλά, η Παναγιά μας να σας σκεπάζει όλους. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σωώσουν ημάς.